Σημαντικό χαρακτήρισε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της Νεμαίας με την ασθένεια του περονόσπορου να καταστρέφει σημαντικό τμήμα των αμπελοκαλλιεργειών τους. Ο βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία, κύριος Κώστας Κόλλιας. Σύμφωνα με τον κύριο Κόλλια, το πρόβλημα εντείνεται καθώς την ίδια στιγμή δεν έχει ακόμη εκδοθεί ο κανονισμός ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής από τον ΕΛΓΑ, ώστε οι αγρότες να έχουν σαφή εικόνα για το κατά πόσον η ασθένεια αυτή περιλαμβάνεται στις ασφαλίσεις για τις οποίες ήδη έχουν καταβάλει τα απαιτούμενα ποσά στον οργανισμό. Ψήφισε η κυβέρνηση ένα νόμο σχετικά με τις ασφαλιστικές φορέες, ένας νόμος καταστροφικός για τους αγρότες. Τους καλεί προκαταβολικά να πληρώνουν τα ασφάλιστρα χωρίς να προσδιορίζει ποιες ζημιές καλύπτει, ποιες είναι υποχρεωτικές, ποιες προαιρετικές και ποιες είναι ακριβώς οι υποχρεώσεις του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μια εκτεταμένη ζημιά που προσεγγίζει το 80% των καλλιεργειών της Νεμαίας, αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζουμε αυτή η ζημιά, δηλαδή ο περενόσπορος που έχει προκληθεί από τον περενόσπορο, ή αν είναι στα αίτια τα οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, ή αν είναι στα ψεία ή αν μπορούν να αποζημιωθούν με την διαδικασία των κατεξαίρεση αποζημιώσεων. Η κυβέρνηση, παρόλες τις αλλεπάλληλες ερωτήσεις που έχουμε κάνει στο Κοινοβούλιο, παρόλες τις προσωπικές μου παρεμβάσεις προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, δυστυχώς δεν εννοεί να εκδώσει τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, προκειμένου ο αγρότης να ξέρει η κάθε ζημιά που υπάγεται, πώς αποζημιώνεται και ποιο είναι το τελικό ύψος της αποζημίωσης που θα λαμβάνει ο αγρότης. Καλό για μια ακόμη φορά τον Υπουργό. Περιμένουμε να οριστεί η συζήτηση σε αντίστοιχη ερώτηση που έχουμε κάνει στο Κοινοβούλιο, ώστε πραγματικά να δούμε τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση της παραγωγής των αγροτών, να ξεφύγουμε από αυτόν τον νόμο, ο οποίος κυριολεκτικά αποτελεί την ταφόπλακα για τους αγρότες, και βεβαίως πάντοτε να μιλάμε για ασφάλιση υποχρεωτική, όχι προαιρετική, και με την ευκαιρία να διατυπώσω και τη θέση μας ότι θα πρέπει το ασφάλιστρο να αφορά την παραγωγή και να καταβάλλεται από τον αγρότη κατά την επιστροφή του ΦΠΑ. Δηλαδή να πληρώνει ασφάλιστρο ο αγρότης εκείνος που έχει συγκεκριμένη παραγωγή με συγκεκριμένη τιμή και όχι εκείνος ο οποίος δεν πρόκειται να έχει παραγωγή την επόμενη χρονιά, αλλά και ακόμα και στην περίπτωση που γίνονται ζημιάς, ο ΕΛΓΑ να τους αποζημιώνει μόνο εφόσον προκύπτουν αποθεματικά από την συνολική εισφορά όλων των αγροτών.